Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με τις πολιτικές ανησυχίες ξεκίνησε η χρονιά και με τα κόμματα να βρίσκονται στην αφετηρία της προεκλογικής περίοδου. Αυτή φαίνεται πως αποκτά ορόσημο στις αρχές Απριλίου, όπου και οριοθετείται η πρώτη προσφυγή στις κάλπες. Οι διετοιμασίες γίνονται προς όλες τις κατευθύνσεις και προς εκείνη της οριστικοποίησης των ψηφοδελτίων. Μετά τη χθεσινή διαρροή από το Μέγαρο Μαξίμου για την ημερομηνία των εκλογών με τη διάψευση των σεναρίων περί πρόορης προσφυγής στις κάλπες μέσα στο χειμώνα, το τοπίο φαίνεται να ξεκαθαρίζει. Λίγο μετά τη σύσκεψη των κυβερνητικών στελεχών, συνεργάτες του Πρωθυπουργού σημείωναν ότι ο Πρωθυπουργός παραμένει συνεπής στη δέσμευσή του για εκλογές στο τέλος τετραετίας και θα προσδιορίσει ο ίδιος ποια θα είναι η κατάλληλη ημερομηνία από τον Απρίλιο και μετά. Εκ πρώτης όψης, η επισήμανση από το Μαξίμου απλώς διαψεύει τα σενάρια περί ευνηδιαστικών εκλογών μέσα στο χειμώνα, αφήνοντας όλα τα υπόλοιπα σενάρια ανοιχτά. Αλλά στην πραγματικότητα, η διαρροή επισημοποιεί και επιβεβαιώνει το μόνο πραγματικό σενάριο των εκλογών, που θέλει τις εκλογές να γίνονται στις αρχές Απριλίου και τις δεύτερες στο τέλος Μαΐου. Το χρονοδιάγραμμα αυτό επιτρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν από τις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν στις αρχές Ιουνίου, ενώ υπάρχει χρόνος και για τις διαδικασίες που υποχρεωτικά θα ακολουθούν μετά τις εκλογές με απλή αναλογική. Δηλαδή, τις διερευνητικές εντολές που θα δοθούν στους πολιτικούς αρχηγούς, τη συγκρότηση της Νέας Βουλής που αμέσως θα διαλυθεί, την ορκομοσία της υπηρεσιακής κυβέρνησης και τη διενέργεια δεύτερων εκλογών με ενισχυμένη αναλογική. Το σενάριο των πρώτων εκλογών μέσα στον Απρίλιο και με τις δεύτερες τον Μάιο ενισχύεται και από άλλους παραμέτρους. Οι διεξοκοινοβουλευτικοί κυρίως υπουργοί έχουν κατεβάσει τα μολύβια και βρίσκονται καθημερινά σε εκλογικές περιφέρειες, γεγονός που σημαίνει ότι η παραγωγή έργου δυσχεραίνει. Το ίδιο συμβαίνει και με τους παραδοσιακούς υπουργούς και υποψηφίους βουλευτές. Η εντολή πάντως που έχει δοθεί είναι οι υπουργοί να κλείσουν τις όλες εκκρεμότητες μέσα στο Φεβρουάριο, γεγονός που ενισχύει το σενάριο των εκλογών του Απριλίου. Θα τα δούμε αυτά σε λίγο και με τον βουλευτή Μεσσηνίας Νέας Δημοκρατίας, τον Περικλή Μαντά. Πάμε εμείς από την πολιτική κατάσταση στην υγεία, όπου είναι μεγάλη η ανησυχία των ημερών. Στο 100% είναι η πληρότητα στις παθολογικές κλινικές στο νοσοκομείο Καλαμάτας, με περιστατικά που νοσούν με γρήπη και άλλες ιώσεις του αναπνευστικού, ενώ πολλά είναι τα παιδιά τα οποία νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική. Η κατάσταση, σύμφωνα με την διοικήτρια του νοσοκομείου, είναι δύσκολη, αλλά προς το παρόν διαχειρίσιμη. Βαριά και δύσκολη είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, καθώς τα περιστατικά γρήπης αλλά και άλλων ιώσεων είναι πολλά, με την πληρότητα στις παθολογικές κλινικές να ξεπερνά το 100%, ενώ αρκετά είναι τα παιδιά που νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική. Πάντοτε έχουμε περίπου 15-16 ασθενείς, δεν ξεπεράσαμε τους 20 ποτέ νοσηλευόμενους. Αυτή είναι η κατάσταση για το COVID, όμως στον τομέα των παθολογικών περιστατικών έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση, πάρα πολύ στις γιορτές και αρκετά και τώρα βέβαια. Mm-hmm. Αυτές τις μέρες να σας πω ότι έχουμε πληρότητα πάνω από 100% στις παθολογικές κλινικές και πολύ μεγάλη πίεση και στο κομμάτι των παιδιατρικών. Έχουμε πολλές νοσηλίες παιδιατρικές. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 15 παιδιά μέσα στο νοσοκομείο και γενικότερα υπάρχει πολύ μεγάλη ροή και κίνηση συμπτωμάτων και περιστατικών σε παιδιά τα οποία κυρίως έχουν, έτσι, αυτό που είπατε, αναπνευστικές λοιμώξεις. Mm-hmm. Αλλά και οι παθολογικές κλινικές αντιμετωπίζουν ένα θέμα πίεσης από αναπνευστικές λοιμώξεις αρκετά σε αυτά περιστατικά, ιδιαίτερα μεγάλοι άνθρωποι. Πιεζόμαστε στις κλίνες βέβαια των παθολογικών, αναγκαζόμαστε να φιλοξενηθούν παθολογικά περιστατικά και σε άλλες κλινικές. Η κατάσταση, όπως επισημαίνει η διοικήτρια του νοσοκομείου Ελένη Αλιφέρη, είναι πιεστική αλλά διαχειρίσιμη. Στην παιδιατρική έχουμε αυτή τη στιγμή μια πάρα πολύ καλή στελέχωση από πλευράς ειδικευμένων γιατρών και ειδικευόμενων, οπότε έχουμε τη δυνατότητα να ανταπεξέρχεται η κλινική. Mm-hmm. Και στα επίγοντα και στις νοσηλίες. Βέβαια, απορροφά και νοσηλίες από τους γύρω νομούς, γιατί τα παιδιατρικά τμήματα εκεί δεν εφημερεύουν καθημερινά. Στις παθολογικές κλινικές, εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή υπάρχει επιστράτευση γενικότερα του προσωπικού των παθολογικών, οι οποίοι χρειάζεται να δώσουν όλες τους τις δυνάμεις σε αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί οι παθολογικές έχουν πάνω από 100% πληρότητα. Το τμήμα, ωστόσο, των επιγόντων περιστατικών δέχεται μεγάλη πίεση, με αποτέλεσμα οι αναμονές των ασθενών να είναι μεγάλες. Βέβαια, στα επίγοντα υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση. Έχουμε πάρα πολλούς ασθενείς που προσέρχονται με το ΕΚΑΒ, δηλαδή ασθενείς που, καταλαβαίνετε, δεν είναι περιβαλλοντικοί, είναι μεγάλης ηλικίας ή σε σοβαρή κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια καθυστέρηση και η αντιμετώπιση τόσο μεγάλου όγκου περιστατικών και τόσο βαριών περιστατικών
δημιουργεί, όπως καταλαβαίνετε, μεγαλύτερη αναμονή σε άλλα περιστατικά που είναι πιο ελαφρά στα επίγοντα. Ακόμα πιο δύσκολο, ωστόσο, αναμένεται να είναι το επόμενο διάστημα, με το προσωπικό να καταβάλει προσπάθεια να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Ερχόμαστε στον αγροτικό τομέα. Μεγάλη σημειώνεται η ζημιά στην ελαιοπαραγωγή της Μεσσηνίας. Λόγω των συνθήκων που επικρατούν, δάκος και γλυοσπόριο έχουν κάνει την εμφάνισή τους και έχουν αφήσει τα σημάδια τους τόσο στην ποιότητα όσο και στην ποσότητα. Οι παραγωγοί ζητούν να υπάρξει παρέμβαση από το Υπουργείο και να δοθούν αποζημιώσεις. Η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οι συνθήκες που επικρατούν το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην ελαιοπαραγωγή, με την ζημιά που καταγράφεται να είναι μεγάλη. Τις 15 του Δεκέμβρη και μετά, και νωρίτερα λίγες μέρες μπορώ να πω, άρχισε το φαινόμενο σιγά σιγά να εξελίσσεται. Ιδιαίτερα αυτές τις τελευταίες μέρες, τώρα που διανύουμε, η κατάσταση είναι συμφορά μαύρη. Σήμερα έβγαλε ο γειτονάς μου, πήγε να μαζέψει ένα ελαιοπερίβολο και αντί να βγάλει 100 τσουβάλια, έβγαλε 30 τσουβάλια και αυτά ήταν τριάρι το λάδι. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Mm-hmm. Η ζημιά, όπως σημειώνει η εκπρόσωπη των ενώσεων, έχει ήδη πάρει ευρεία έκταση. Έχει πάρει ευρεία έκταση, αλλού λίγο, αλλού πολύ. Είναι και χτήματα ορισμένα τα οποία προσεχτήκαν πάρα πολύ από τους παραγωγούς. Κάνανε παραπάνω ψεκασμούς από μόνοι τους, όχι ένα και δύο, παραπάνω. Και αυτά κάπως κρατιώνται. Τα υπόλοιπα έχουν πέσει. Και αυτά που δεν έχουν πέσει είναι πάνω και είναι σάπιες οι ελιές. Βγαίνει τριάρι το λάδι. Είναι μεγάλη ζημιά, δεν είναι μικρή ζημιά. Παρότι το λάδι φέτος είχε μια δυναμική και έχει μια δυναμική, γιατί βλέπεις τώρα βγαίνει τριάρι το λάδι και το πληρώνει 3,40. Το βιομηχανικό λάδι, το καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε. Οφείλεται στο δάκο και στο γλυοσπόριο, το οποίο με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ. Δεν έχει γίνει σωστή δουλειά για την δακοκτονία. Από την αρχή κάθε χρόνο τα λέμε, τα ίδια και τα ίδια. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να δώσουμε λύση. Και μια και ο ΕΛΓΑ καταγράφει αλλά δεν αποζημιώνει, οι παραγωγοί ζητούν την υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αλλά ο ΕΛΓΑ δεν το πληρώνει, όπως είπε ο κύριος Λικουρέτσος. Ας βρει φόρμουλα το Υπουργείο, δεν ξέρω με ποιο τρόπο να αποζημιώσει τον παραγωγό. Ο παραγωγός, ο αγρότης είναι σε απόγνωση. Θα το δούμε και αυτό το ζήτημα, όπως και τα υπόλοιπα πολιτικά ζητήματα, μαζί με τον βουλευτή Μεσσηνίας Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Περικλημαντά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλε, καλησπέρα στις τηλεθεάτρες και τηλεθεατές του σταθμού σας. Μια καλή και ευλογημένη χρονιά εύχομαι. Το ευχόμαστε πραγματικά και ξεκινάει με δυσκολίες αυτή η χρονιά και το κυρίαρχο ζήτημα έχει να κάνει με την ακρίβεια. Βλέπουμε ότι παρά τις προσπάθειες που κάνετε, δεν ξέρω αν είναι αποτελεσματικά τα μέτρα στήριξης, έτσι όπως διαρθρώνονται από την πλευρά της κυβέρνησης. Οι πολίτες δοκιμάζονται και δοκιμάζονται σκληρά από τον πληθωρισμό, την ακρίβεια που έχει επέλθει λόγω της ενεργειακής κρίσης, κυρίως λόγω του πολέμου. Αυτό πλέον το έχουμε μπεδώσει όλοι και νομίζω ότι στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που έχει η ελληνική κυβέρνηση, το πλαίσιο του δημοσιονομικού χώρου το οποίο έχει δημιουργήσει με τους καλούς ρυθμούς ανάπτυξης, τους οποίους έχουμε πετύχει και τις επενδύσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους Έλληνες πολίτες, τους πιο ευάλωτους κυρίως, για να ανταπεξέλθουν σε αυτή την κρίση. Η στήριξη στο ρεύμα, σε όλα τα νοικοκυριά, αγγίζει το 95% και θα συνεχίσει να υπάρχει μέχρι ότου αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Βλέπετε ότι παίρνουμε μέτρα όσον αφορά το θέμα των ειδών πρώτης ανάγκης, είτε με το καλάθι του νοικοκυριού που τόσο λιδωρήθηκε από την αντιπολίτευση και από όλο τον κόσμο. Βλέπουμε ότι στις 10 εβδομάδες λειτουργίας του έχουμε πολύ σημαντικές κρατήσεις τιμών και μειώσεις τιμών σε αυτά τα προϊόντα, σε πάνω από 1.000 προϊόντα πρώτης ανάγκης, και έχει ένα θετικό αντίκτυπο όσον αφορά τη λειτουργία του. Και βέβαια αναμένουμε και τον επόμενο μήνα την ενεργοποίηση του Market Pass, αυτού της ενίσχυσης κατά 10% στις αγορές από σούπερ μάρκετ για τους πολίτες οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις μέχρι 24.000 ευρώ εισόδημα σε ετήσια βάση, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε έτσι λίγο το εισόδημα των πολιτών για να τα ανταπεξέλθουν. Αυτά, και να το πω έτσι, χαρακτηρίζονται από μια επάρκεια και από μια αποτελεσματικότητα στο να αντιμετωπίσουν οι πολίτες αυτές τις υποχρεώσεις. Τι είπατε και εσείς, είναι πάρα πολλές. Κύριε Κανελόπουλε, κοιτάξτε, αν δεν είχαν γίνει μια σειρά από πολιτικές όλα αυτά τα χρόνια, τα τρία χρόνια, δηλαδή μια σειρά από μειώσεις φόρων, όπως για παράδειγμα μείωση της φορολογίας εισοδήματος, μείωση του ένφια, μείωση του αγωγικού συντελεστή φορολόγησης, μείωση των εργοδοτικών εισφορών, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, μείωση του προκαταβολή φόρου, μείωση μια σειρά από φόρους όλα αυτά τα τρία χρόνια για να μπορέσει ο Έλληνας πολίτης να έχει εισόδημα, να έχει πλεονάζον εισόδημα για να μπορεί να καλύψει, αν θέλετε, ένα μέρος αυτής της αύξησης. Φαντάζεστε σε τι κατάσταση θα ήμασταν. Προφανώς αυτό το μέγεθος του προβλήματος δεν μπορεί να καλυφθεί στο σύνολό του από καμία κυβέρνηση, όχι μόνο την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη χώρα μας, από καμία κυβέρνηση σε καμία χώρα σε ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά αυτό όμως που νομίζω από την πρώτη στιγμή
Έχουμε πει και έχει θέσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι σε αυτή την κρίση, όσο και αν διακέσει, κανείς δεν θα μείνει πίσω. Νομίζω ότι το κάνουμε πράξη μέρα με την ημέρα, με βάση πάντα βεβαίως τις δυνατότητες που έχουμε ως πολιτεία να διαθέσουμε τους πόρους προς τους πολίτες. Θα είναι ένα ζήτημα στην πορεία προς τις εκλογές. Και το θέμα είναι αν οι ίδιοι πολίτες εμπιστεύονται την κυβέρνηση σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση ενός τέτοιου μεγάλου ζητήματος. Κοιτάξτε, η προσπάθεια της αντιπολίτευσης να συνδέσει την ακρίβεια με την κυβέρνηση Μητσοτάκη νομίζω ότι έχει πέσει στο κενό. Οι πολίτες πλέον αντιλαμβάνονται ότι ο πληθωρισμός, η ακρίβεια, αυτό που βιώνουμε, είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει εσωτερικά χαρακτηριστικά. Έχει τα χαρακτηριστικά τα οποία όλοι αναγνωρίζουμε πλέον ότι είναι αποτέλεσμα της ενεργειακής κρίσης και κυρίως του πολέμου στην Ουκρανία. Το θέμα είναι το τι ακριβώς λοιπόν, διαχείριση γίνει από την πλευρά σας και πώς αυτή η διαχείριση θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Το θέμα είναι να δούμε λίγο τι πολιτικές μπορούμε να κάνουμε και τι προτείνει ο καθένας για το πώς θα αναχαιτήσουμε αυτή την κρίση. Πολιτικές όμως και πράξεις και μέτρα τα οποία να είναι κοστολογημένα, να είναι σοβαρά και να έχουν και ένα, να μην διακινδυνεύσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Νομίζω ότι κανείς από όλους μας δεν θέλει να επιστρέψουμε στις εποχές των μνημονίων και στις εποχές όλα αυτά που ζήσαμε, τα οποία μας οδήγησαν σε πολύ σημαντική. Δεν θα μπω στην εξειδίκευση, όμως θα μπω σε ένα ζήτημα το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτό έχει να κάνει με τις προσδοκίες. Γιατί προφανώς μπαίνοντας σε αυτή την προεκλογική πορεία, θα κληθείτε να απαντήσετε σε μια σειρά από θέματα που έχουν δημιουργηθεί για τις αγωνίες και τα ζητήματα της Μεσσηνίας. Για παράδειγμα, προκύπτει πριν από λίγο ένα θέμα που σχετίζεται με τις αποζημιώσεις των αγροτών. Βλέπετε πώς είναι οι συνθήκες. Τώρα, το να κρυβόμαστε πίσω από το γράμμα και τον τύπο ενός κανονισμού όπως είναι ο ΕΛΓΑ, προφανώς αυτό δεν ικανοποιεί κανέναν. Πρέπει να είσαστε κοντά στις ανάγκες της κοινωνίας. Κύριε Καναλόπουλε, κοιτάξτε, όλοι γνωρίζουμε ότι τέτοιου είδους προβλήματα στον αγροτικό κόσμο ο ΕΛΓΑ δεν μπορεί να τα αποζημιώσει. Δεν τα αποζημίωνε ποτέ και δεν μπορεί να τα αποζημιώσει και τώρα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τους πολίτες ότι ο ΕΛΓΑ θα έρθει αύριο το πρωί και θα δώσει αποζημιώσεις για το γλοιοσπόριο ή για το δάκο. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε και να διεκδικήσουμε και για τους πολίτες είναι ότι ο ΕΛΓΑ τις τελευταίες μέρες, δύο μέρες και θα συνεχίσει, κάνει την καταγραφή της ζημιάς, να δούμε ακριβώς το μέγεθος της ζημιάς πόσο είναι, να δούμε ακριβώς τις περιοχές οι οποίες έχουν γίνει, να γίνουν οι καταγραφές που απαιτεί η νομοθεσία και εμείς είμαστε εδώ, και εγώ βεβαίως, αλλά και όλοι, όλο το πολιτικό προσωπικό της Μεσσηνίας, να διεκδικήσουμε είτε από τα δύο άλλα εργαλεία, μέσα από τα δύο άλλα εργαλεία που έχουμε τη δυνατότητα, είτε μέσω του Ταμείου Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, είτε μέσω του Ταμείου De Minimis, εφόσον έχει πληρούνται οι προϋποθέσεις, να διεκδικήσουμε μία αποζημίωση για τους ελαιοπαραγωγούς, μια δίκαιη αποζημίωση θα έλεγα. Οι συνθήκες φέτος ήταν ιδανικές για την εξάπλωση του δάκου. Αλλά μην κρυφτούμε πίσω από την τιμή, γιατί η τιμή αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι συμβατικά καλή, αλλά το λέω συμβατικά με την έννοια ότι είναι και πολύ υψηλό το κόστος παραγωγής. Ξέρετε, αυτό είναι και το κρίσιμο. Επειδή ακριβώς φέτος η τιμή ήταν τόσο πολύ καλή, είναι κρίμα οι συμπολίτες μας, μεσίνη παραγωγή, να μην μπορέσουν να εκμεταλλευτούν αυτή την ευτυχή συγκυρία της τιμής της φετινής χρονιάς, για να μπορούν αυτά να βγάλουν και τα σπασμένα και άλλων ετών. Έτσι, γιατί μπορεί φέτος να πανηγυρίζουμε με τα 5 περίπου ευρώ το λάδι, αλλά θυμόμαστε όλοι άλλες χρονιές, τις προηγούμενες χρονιές, και τα 2,5 ευρώ και τα 2,40 και το 1,90 και το 2,80 και το 3. Άρα, εγώ αντιλαμβάνομαι πλήρως την αγωνία των πολιτών. Είναι ευτυχές το γεγονός ότι έχουμε ξεπεράσει το 60-70% της παραγωγής συνολικής μέχρι τη στιγμή που εμφανίστηκε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Είναι συγκεκριμένες οι περιοχές στη Μεσσηνία οι οποίες το πρόβλημα φαίνεται να είναι πάρα πολύ έντονο ή μάλλον πιο έντονο από άλλες περιοχές. Όμως εδώ είμαστε να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει για τους παραγωγούς για να μπορέσουμε να τους στηρίξουμε σε μια χρονιά που θα πρέπει να μείνουν όρθιοι, να σταθούν όρθιοι για να συνεχίσουν την παραγωγή και να μπορούμε να μετριάσουμε τη ζημιά τους. Μένω στα ζητήματα της Μεσσηνίας και μένω στην διάσταση που σχετίζεται με το τι λύσεις δίνεται. Υγεία. Πέρα από τα ζητήματα που έχουν ανακύψει, της διαχείρισης μέσα στην πανδημία, το θέμα της στελέχωσης και όλα τα υπόλοιπα, νομίζω συναντάτε και εσείς την εικόνα, όπως για παράδειγμα στο Κέντρο Υγείας Θηλιατρών, που δημιουργούνται διάφορες καταστάσεις με τις μετακινήσεις ή όχι προσώπων. Λύνουν αυτές το πρόβλημα. Κύριε Καναλόπουλε, είναι κρίμα με τόση προσπάθεια που έχει κάνει και το Υπουργείο Υγείας και η έκτη υγειονομική περιφέρεια και τα νοσοκομεία μας στην Καλαμάτα και στην Κυπαρισία. Και έχουμε καταφέρει να έχουμε σε πολύ καλό επίπεδο, να έχουμε ανταπεξέλθει στην πίεση και την περίοδο του COVID, αλλά και την περίοδο μετά την COVID, αλλά και την τωρινή ακόμα περίοδο, με ό,τι δυνατότητες έχει το προσωπικό μας, το ιατρικό προσωπικό, το νοσηλευτικό να έχουν δώσει τον εαυτό τους. Είναι κρίμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε να έχουμε εντοπίσει δύο υγειονομικά κενά, ένα στο Κέντρο Υγείας Φιλιατρών και ένα στην περιοχή της Κορώνης, και να μην έχουμε ακόμη μέχρι και σήμερα που μιλάμε δώσει μια λύση για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Το Κέντρο Υγείας Φιλιατρών
λειτουργεί εδώ και μήνες με μόνο έναν γιατρό, μία γιατρό, τη διευθύντρια, η οποία κάνει αξιότιμες προσπάθειες, η οποία όμως είναι οδοντίατρος, δεν είναι γενική γιατρός, δεν είναι παθολόγος, δεν μπορεί να δώσει σημαντική βοήθεια στην περιοχή για βασικές ανάγκες πρώτης ζήτησης, αν θέλετε, στην περιοχή, σε μια πολύ παραγωγική περιοχή, με πολύ κόσμο, με περιόδους τώρα με την νοσηγκομιδή που είχαμε και πολλά ατυχήματα. Και βέβαια αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο διαιωνίζεται εδώ και κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα και θα πρέπει να δοθεί μια λύση. Και εξού και η δική μου παρέμβαση, διότι κοιτάξτε, λύσεις επικοινωνιακού τύπου, ότι θα μετακινήσουμε έναν γιατρό από την Κυπαρισία και έναν γιατρό από τους Γαργαλιάνους, που δεν έχουν πλεονάζουν προσωπικό για να μετακινήσουν, που αντιδρούν, που δεν έχει γίνει και συνεννόηση ούτε με τον διοικητή, ούτε με τον διευθυντή των Γαργαλιάνων. Και δεν υπάρχει δυνατότητα για να δώσουμε μια επικοινωνιακού τύπου λύση για λίγες ημέρες μέχρι να πέσει πάλι ο κουρνιαχτός που λέμε, νομίζω ότι δεν είναι λύση. Mm-hmm. Ο κύριος Καρβέλης στο Υπουργείο έχουν τις δυνατότητες ή θα πρέπει να βρουν τον τρόπο πώς θα καλύψουν την ανάγκη που υπάρχει στο Κέντρο Υγείας Φιλιατρών για στελέχωση σε ιατρικό προσωπικό. Έχουμε πλέον τα εργαλεία, έχουμε ψηφίσει ένα νέο νόμο που δίνουμε τη δυνατότητα σε ιδιώτες ιατρούς να μπουν μέσα, να κάνουν πράγματα. Θέλω να πω ότι πρέπει να δώσουμε μια λύση και αυτό έχει μεγάλη σημασία, όπως βεβαίως και στην περιοχή της Κορώνης, για την η μη ύπαρξη ενός σταθμού ΕΚΑΒ εκεί είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Έτσι, είναι μεγάλη απόσταση να εξυπηρετείται από το ΕΚΑΒ της Καλαμάτας η περιοχή της Ανατολικής Πηλίας. Θα πρέπει με κάθε τρόπο και με κάθε κόστος, έχουμε κάνει τις ενέργειες, ευελπιστώ ότι πολύ σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα, με κάθε τρόπο να μπορέσουμε εκεί να στήσουμε το σταθμό για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες του πληθυσμού. Είναι ζητήματα που δεν τα καταφέρνει η Νέα Δημοκρατία και το λέω αυτό γιατί αν θα βάλουμε αυτά συνδυαστικά με τις υποδομές που έχουν καθυστερήσει, κάτι λείπει. Κύριε Κανελόπουλε, κοιτάξτε, αν κρίνει κανείς την πορεία αυτών των τριών ετών, θα δει ότι τα πράγματα, ειδικά η Μεσσηνία, αυτό είχαμε υποσχεθεί στους πολίτες το 2019, ότι θα είναι στο επίκεντρο ανάπτυξης για την περιφέρεια Πελοποννήσου αλλά και για ολόκληρη την Πελοπόννησο, νομίζω ότι το έχουμε υλοποιήσει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Εσείς μιλάτε για καθυστερήσεις. Εγώ θα σας πω ότι στα τρία χρόνια αυτά έχουμε ζήσει COVID δύο έτη, με κλειστές υπηρεσίες, με κλειστά τα πάντα. Έχουμε ζήσει την ενεργειακή κρίση και παρόλα αυτά το νούμερο ένα εμβληματικό έργο του νομού μας, που είναι ο δρόμος Καλαμάτα, Ριζόμυλος, Πύλος, Μεθόνη. Μέσα στο Γενάρη έχουμε τον οριστικό ανάδοχο και τέλος Φεβρουαρίου έχουμε την έγκριση από το ελεκτικό συνέδριο. Ένας δρόμος που έχει την υπογραφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, κυρίαρχα όμως έχει την υπογραφή του Αντώνη Σαμαρά, του Μεσσήνου Πρωθυπουργού, ο οποίος όταν οραματίστηκε την υλοποίηση αυτού του δρόμου την περίοδο 2012-2015 και το προχώρησε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Είδαμε μετά τη συνέχεια με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που το έβαλε στο σιρτάρι και χρειάστηκε εμείς τώρα να σηκωθούμε πάλι για να το φέρουμε εις πέρας. Όπως επίσης και το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πόσες φορές έχουμε συζητήσει για την ευκαιρία που έχασε η Μεσσηνία να μην ενταχθεί το αεροδρόμιο Καλαμάτας στα 14 αεροδρόμια της Fraport. Τώρα θα ήταν έτοιμο. Αυτό που οραματίστηκε ο Αντώνης Σαμαράς στην περίοδο 12-15, δηλαδή την παραχώρηση των αεροδρομίων σε ιδιώτες, προκειμένου να μπορέσουν να αναπτυχθούν πάρα πολύ σύντομα, να φέρουν κόσμο, να αναπτύξει το τουριστικό τομέα, αυτό το πράγμα το υλοποιούμε ακόμη και σήμερα. Με το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, το οποίο έχει λήξει πρώτη φάση του διαγωνισμού και να προχωράμε στη δεύτερη. Και ταυτόχρονα βεβαίως όλα τα μεγάλα έργα τα οποία αφορούν τον πρωτογενή τομέα, τα φράγματα, βεβαίως υπάρχουν καθυστερήσεις, βεβαίως τα αντιλαμβανόμαστε, αλλά προσέξτε. Πρέπει ο κόσμος να αντιληφθεί αυτά τα τρία χρόνια τι έχουμε ζήσει. Έτσι, κλειστές υπηρεσίες, κλειστά δικαστήρια, χωρίς να μπορείς να κάνεις απαλωτριώσεις, με τον κόσμο ο μισός να δουλεύει σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και παρόλα αυτά είμαστε σε μια φάση να πούμε ότι όλα αυτά τα οποία όλοι μαζί έχουμε ονειρευτεί, τα υλοποιούμε βήμα-βήμα, βεβαίως, και θα τα δούμε σε πολύ σύντομα χρόνο να εξελίσσονται. Η πορεία προς τις εκλογές ποια θα είναι ανάμεσα σε αυτή την ένταση που βλέπουμε γύρω από την ακρίβεια και όλα τα υπόλοιπα και ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το διακύβευμα για τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν θέλουμε να πάμε στις εκλογές με ένταση. Εμείς θέλουμε να πάμε στις εκλογές με το αφήγημα ότι ο κόσμος, οι πολίτες θα πρέπει να επιλέξουν. Θα πρέπει να επιλέξουν μια κυβέρνηση που έχει δείξει τα δείγματα γραφής, που υποσχέθηκε ότι θα σηκώσει ξανά το κύρος της χώρας ψηλά και το έκανε πράξη. Μια κυβέρνηση η οποία υποσχέθηκε ότι θα ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας για να διασφαλίσει την εθνική μας κυριαρχία και να διασφαλίζεται μέσα από κάθε απειλή και το έκανε πράξη. Θα ψηφίσει μια κυβέρνηση η οποία πιστεύει στη μείωση φόρων και το έκανε πράξη. Θα ψηφίσει μια κυβέρνηση η οποία πιστεύει στον εξυγχρονισμό και στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και το έκανε πράξη. Θα ψηφίσει μια κυβέρνηση η οποία πιστεύει ότι ο πρωτογενής τομέας πρέπει να είναι
μπροστάρει στην ανάπτυξη και το έκανε πράξη, ή θα ψηφίσει μια κυβέρνηση η οποία ό,τι και αν υποσχέθηκε το 2015 δεν υλοποίησε τίποτα. Αυτή τη σύγκριση πρέπει ο κόσμος να δει, αυτή τη σύγκριση πρέπει να εμπεδώσει και να κρίνει ποια κυβέρνηση θέλει να έχει την επόμενη μέρα. Την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τη σταθερότητα τη ανάπτυξη ή την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα τη μονιμότητα και τη σταθερότητα σε μια κατάσταση που, την οποία τη ζήσαμε και την οποία δυστυχώς δεν είχε κανένα θετικό αποτέλεσμα. Κύριε Μαντανά, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή χρονιά να σας ευχηθώ. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Ήταν συγκρατημένη η κίνηση στον εμπορικό κόσμο της Μεσαίνης στην εορταστική περίοδο, με τους επαγγελματίες να τονίζουν πως ο κόσμος ήθελε να ψωνίσει, αλλά οι οικονομικές υποχρεώσεις τον κρατούσε. Παρ' όλα αυτά, ευελπιστούν ότι η κατάσταση θα αλλάξει. Παρά το γεγονός φέτος πως βιώσαμε τα πιο ελεύθερα Χριστούγεννα, φαίνεται ότι σε ορισμένες περιοχές η κίνηση δεν ήταν η αναμενόμενη και ο κόσμος ήταν αρκετά συγκρατημένος στις αγορές του. Την περίοδο των εορτών, η αλήθεια είναι ότι την πρώτη εβδομάδα, τη χριστουγεννιάτικη που λέμε, η κίνηση ήταν πάρα πολύ χαμηλή. Δεν ήταν σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, δεν μιλάω βέβαια για τα χρόνια του κορονοϊού που ήμασταν κλειστά, αλλά με τα πρώτερα χρόνια. Όμως η εβδομάδα που εκαλούθησε της πρωτοχρονιάς, η επόμενη είχε μια καλή κίνηση που διατήρησε έτσι λίγο έσωση, να το πούμε κάπως, στην παρτίδα. Βέβαια, σε σύνολο το όλο 2022 δεν έχει πάει καθόλου καλά, γιατί λόγω των πολλών ατιμήσεων στα τρόφιμα, σε όλα τα προϊόντα κτλ. Έχει πέσει η αγοραστική κίνηση των καταναλωτών και αυτό φαίνεται και στο ταμείο των καταστημάτων. Δεν μπορεί να αγοράσουν αυτά που αγοράζανε. Εντάξει, το 2022 ήταν ένα έτος που έφυγε. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι σε ό,τι κάνουμε στη ζωή μας για να αντιμετωπίσουμε και με αισιοδοξία το 2023. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε το 24, θα ξέρουμε τι θα έχει γίνει το 23. Ο κόσμος φαίνεται ότι είναι αρκετά ακουμπωμένος με βάση όλες αυτές τις υποχρεώσεις που έχει να βγάλει κάθε μέρα εις πέρας. Παρ' όλα αυτά, η αισιοδοξία από την πλευρά των επαγγελματιών πέφτει στην έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων και στο γεγονός πως αυτές θα ανταποκριθούν οι καταναλωτές και θα δουν και αυτή τα ταμεία τους να ζεσταίνονται. Μετά τον κορονοϊό, ο κόσμος μπήκε στην κανονικότητα και φέτος που είχαμε πιο ελεύθερα Χριστούγεννα, βγήκαν όλοι πάρα πολύ έξω, ψώνιζαν αρκετά. Δόξα τω Θεώ, ελπίζουμε τώρα και σε εκπτώσεις που θα ξεκινήσουν να πάνε καλά τα πράγματα. Αυτή η προσπάθεια από τους επαγγελματίες, καθώς θέλουν να δελεάσουν τον κόσμο να έρθουν να ψωνίσουν τα προϊόντα, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει και ο κίνδυνος του στόκ που υπάρχει στα καταστήματα, το οποίο πρέπει να φύγει για να αναπληρωθεί. Έτσι και φανταστείτε ότι λόγω της ακρίβειας έχουν αγορά, και η αγορά των προϊόντων από τα καταστήματα χρειάζεται μεγαλύτερη κεφάλαια κίνηση, οπότε υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να φύγει το στόκ. Ο κόσμος πληρώνει ακριβό ρεύμα και είναι πολύ μαζεμένος σε όλα τα επίπεδα. Το μεταξύ, στα χτήματά του όλος ο κόσμος μάζευε τα εισοδήματά του. Εντάξει, λίγο δύσκολα ήταν οι γιορτές για μας εδώ. Έχουμε αισιοδοξία για τις εκπτώσεις, πιστεύουμε ότι θα πάμε καλά και ευελπιστούμε να έχουμε δουλειά και το πιστεύουμε αυτό. Πάμε ξανά στο χώρο της υγείας. Τα μέτρα που θα λάβει το Υπουργείο για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις φαρμάκων ανακοίνωσε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Θάνος Πλεύρης μαζί με τους προέδρους του ΕΟΦ και του ΙΦΕΤ. Βάσει του σχεδίου, το πρόβλημα θα λυθεί με την αντικατάσταση των φαρμάκων που λείπουν από την ελληνική αγορά με αντίστοιχα γενώσιμα. Κατηγορηματικός ότι δεν θα υπάρξει κρίση στο θέμα των φαρμάκων στην Ελλάδα και η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί ακόμη και μέσα στο μήνα που διανύουμε, εμφανίστηκε για μια ακόμη φορά ο Υπουργός Υγείας. Ο Θάνος Πλεύρης, στο πλαίσιο έκτακτης συνέντευξης τύπου, παρουσίασε τα τρία νέα μέτρα που θα λάβει το Υπουργείο Υγείας για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις φαρμάκων. Τα νοσοκομεία μας και τα φαρμακεία του ΑΟΠ δεν αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε φάρμακα ή όποιες ελλείψεις αφορούν φάρμακα που διαχρονικά είχαν πρόβλημα. Το πρόβλημα εντοπίζεται στα ιδιωτικά φαρμακεία και κυρίως στις επώνυμες συσκευασίες. Επομένως, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την επάρκεια των φαρμάκων στην ελληνική αγορά και αυτή είναι πλήρως διασφαλισμένη. Ο Θάνος Πλεύρης σημείωσε ότι το πρόβλημα θα λυθεί πρωτίστως με εισαγωγές που θα κάνει ο ΙΦΕΤ από χώρες που δεν έχουν εξάρτηση από την Ασία σε πρώτες ύλες και οι οποίες μπορεί να έχουν διαθέσιμες ποσότητες φαρμάκων που λείπουν από την Ελλάδα. Ο ΕΟΦ από την πλευρά του θα ενημερώνει τους πολίτες και τους γιατρούς ποια επώνυμα φάρμακα λείπουν, ώστε αυτά να αντικαθίστανται με γενώσιμα, με τους γιατρούς να συνταγογραφούν πλέον δραστική ουσία και όχι εμπορική ονομασία φαρμάκου. Και όποιο σκεύασμα είναι διαθέσιμο στα φαρμακεία θα λαμβάνεται από τους ασθενείς.
πλαίσιο αυτό γίνεται υποχρεωτική η ηλεκτρονική συνταγογράφηση των φαρμάκων που λείπουν από την ελληνική αγορά. Ελέγχονται αυτή τη στιγμή 9 μεγάλες πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες για το αν διατηρούν αποθέματα, τα αποθέματα που προβλέπει ο νόμος και τροφοδοτούν ομαλά την αγορά. Αντίστοιχα, εντείνεται η παραγωγή των ελληνικών εργοστασίων σε γενώσιμα φάρμακα στις δραστικές που παρουσιάζουν έλλειψη. Θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση από τον ΕΟΦ ώστε σε επώνυμα φάρμακα που παρουσιάζεται έλλειψη να γνωρίζουν οι πολίτες ποια φάρμακα αντίστοιχης δραστικής ουσίας και θεραπευτικής αξίας υπάρχουν σε επάρκεια ώστε να τα προμηθεύονται και να μην ταλαιπωρούνται. Θα γίνεται ενημέρωση και στους γιατρούς για τις ελλείψεις φαρμάκων ώστε εκεί που έχουμε συνταγογράφηση να προτείνονται φάρμακα αντίστοιχης δραστικής ουσίας για να μην αναζητά ο πολίτης αυτά που είναι σε έλλειψη. Και επιπλέον, τα συνταγογραμμούμενα φάρμακα που βρίσκονται σε έλλειψη θα συνταγογραφούνται μόνο ηλεκτρονικά για να υπάρχει καλύτερη παρακολούθηση. Σε αυτό το σημείο θέλω να καταστήσω σαφές ότι το συγκεκριμένο μέτρο δεν αφορά μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Αυτά τα φάρμακα θα συνεχίσουν οι πολίτες να τα παίρνουν ελεύθερα από τα φαρμακεία. Βλέπουμε εμείς την κατάσταση που υπάρχει στον χώρο του φαρμάκου και βλέπουμε και την κατάσταση που υπάρχει με όλες αυτές τις ιώσεις. Και πάμε λίγο να δούμε και την κατάσταση, γιατί έχουμε πανδημία, ιώσεις, γρήπη, αναπνευστικό και όλα τα υπόλοιπα και την ανησυχία του κόσμου. Ξανά στην εξίσωση, μαζί μας το μέλος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, η κυρία Άννα Μαστοράκου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλή χρονιά σε όλους με υγεία. Το ευχόμαστε πραγματικά, γιατί στην έναρξη κάθε χρονιάς θα συζητάμε, από ό,τι φαίνεται, από εδώ και πέρα στην εξίσωση θα μπαίνουν τα υγειονομικά ζητήματα. Αυτή τη φορά έχουμε την εξαίρεση των κρουσμάτων από την Κίνα. Από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε έτσι μια περαιτέρω ανησυχητική κατάσταση από εδώ και πέρα. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι η Κίνα από την αρχή της πανδημίας έδωσε ελάχιστα στοιχεία στην ανθρωπότητα. Επομένως, η ανθρωπότητα απέναντί της είναι πολύ επιφυλακτική. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια έξαρση κρουσμάτων και υπάρχουν υπόνοιες ότι δεν υπάρχει αποτύπωση σωστή της έκριθμης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί εκεί. Όπως επίσης δεν υπάρχει καταγραφή που να μας δίνει στοιχεία του τι υποπαραλλαγή κυκλοφορεί και ποια είναι η μεταδοτικότητα γενικά στην Κίνα. Mm-hmm. Η Κίνα έχει ένα επίσης πρόβλημα ότι ακολούθησε την πολιτική των μηδενικών κρουσμάτων που ήταν ατελέσφορη. Αυτή τη στιγμή στην Κίνα δεν υπάρχει ανοσία, γιατί δεν υπάρχει φυσική ανοσία, δεν έχει νοσήσει ο λαός της Κίνας. Αλλά υπήρχε και μια αποτυχία στο εμβόλιο που παρήχθη στην Κίνα με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Η κάλυψη αυτή, λοιπόν, η ανοσία είναι χαμηλή, σε αντίθεση με τις δυτικές κοινωνίες, όπου η ανοσία είναι ψηλή, εφόσον έχει συνδυαστεί και η ανοσία από τη φυσική νόσηση και η φυσική και η ανοσία από τα εμβόλια. Επομένως, ναι μεν είμαστε σε κατάσταση επαγρύπνησης και αυτό σημαίνει ότι ήδη έχουν πάρθει μέτρα και σε επίπεδο Ευρώπης και σε επίπεδο χώρας. Τα μέτρα αυτά είναι ουσιαστικά το τεστ, η μάσκα, η χρήση της μάσκας, τα λίμματα στα αεροδρόμια και φυσικά η απαραίτητη αλληλούχηση των δειγμάτων. Mm-hmm. Γιατί προς το παρόν δεν γνωρίζουμε ποια υποπαραλλαγή κυκλοφορεί. Θυμίζω ότι υπήρχε υποπαραλλαγή της Σιγκαπούρης, η οποία έδωσε πάρα πολλά κρούσματα και lockdown στη Σιγκαπούρη και μάλιστα αποδείχτηκε υπερμεταδοτική. Μία θυγατρική ομάδα αυτής της παραλλαγής αυτή τη στιγμή κατακλείζει την Αμερική. Το 41% των περιστατικών έχουν αυτή την ουσιαστικά υποπαραλλαγή, η οποία είναι πάρα πολύ μεταδοτική, γιατί προσκολάται πολύ πιο εύκολα στα κύτταρα του οργανισμού. Επομένως, ναι, είμαστε σε μία διαδικασία επαγρύπνησης. Προς το παρόν μας βοηθάει ο καιρός. Δεν έχουμε τόσο βαρύ χειμώνα όσο άλλες εποχές. Και φυσικά να θυμούμαστε πάντοτε ότι η επιστήμη έχει αποδείξει ότι η ανοσία έχει μία ημερομηνία λήξης. Έχουμε ένα πολύ καλό στάτους αυτή τη στιγμή, αλλά σαφώς έχει αποδειχθεί ότι μέσα σε 4-6 μήνες η ανοσία αυτή φθήνει. Άρα θα πρέπει να ανοίξουμε πάλι ένα κύκλο εμβολιασμών για την νόσο COVID. Όπως επίσης να θυμίσω και τον εμβολιασμό για τον ιό της γρήπης που αυτή τη στιγμή θερίζει. Σε συνδυασμό με τον ιό RSV έχουμε 3 ιούς αυτή τη στιγμή που θερίζουν. Και φυσικά να θυμίσω ότι τα παιδιά
έχουν μεγάλη ευαισθησία αυτή τη χρονική περίοδο. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά παιδιών στα νοσοκομεία. Η μασκοφορία των τελευταίων ετών έχει αποδυναμώσει λίγο το σύστημα άμυνας του οργανισμού, ο οποίος κανονικά σκανάρει κάθε μέρα τους ιούς που υπάρχουν στην κοινότητα. Αυτό έχει χαθεί λιγουλάκι. Θέλει ο οργανισμός πάλι να επανεκπαιδευτεί. Ναι. Για να πόσο θα να κρατήσει αυτή η κατάσταση, να σας ρωτήσω, και επειδή βρισκόμαστε σε αυτό το διάστημα της ανησυχίας, πώς μπορούμε να κρατήσουμε αυτήν την κατάσταση, όχι στο να μεταφερθεί ξανά σαν πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και πάνω απ' όλα να είμαστε και εμείς προστατευμένοι. Βλέπουμε μια συνθήκη που παρατηρείται με τα φάρμακα, βλέπουμε μια αγωνία με διαρκείς ιώσεις, έτσι δεν είναι μόνο, το είπατε πολύ σωστά, από κορονοϊό περνάς σε αναπνευστικό, περνάς σε ΙΤΑ 1-1, περνάς σε όλα τα επίπεδα πλέον. Mm-hmm. Καταρχήν, προληπτικά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι πρέπει να έχουμε καλό αρισμό των χώρων, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάθε φορά που ένας άνθρωπος νοσεί, θα πρέπει να προβαίνει σε διάγνωση. Γιατί υπάρχει διαφορετική θεραπεία για τον κορονοϊό, διαφορετική θεραπεία για τις άλλες ιώσεις. Και είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ουσιαστικά υπό σωστή θεραπευτική αγωγή. Και εννοείται ότι πάντοτε εμπιστευόμαστε τον γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας καταρχάς, ειδικά τώρα σε αυτή την εποχή που έχουμε τις ελλείψεις των φαρμάκων, ώστε να μας συνταγογραφήσει φάρμακο το οποίο υπάρχει διαθέσιμο στην αγορά και να μην βιαζόμαστε να επισκεφτούμε το νοσοκομείο. Mm-hmm. Το νοσοκομείο είναι ουσιαστικά το δεύτερο επίπεδο. Αφού μας εξετάσει ο γιατρός μας και μας προτείνει να πάμε σε νοσοκομείο, εάν υπάρχει σχετική ένδειξη, για να αποφορτίσουμε το νοσοκομείο και να μην έχουμε αυτά τα πιεστικά φαινόμενα που βιώνουμε αυτές τις μέρες. Σαφώς, αντιγρυπικό εμβόλιο και αναμνηστική δόση COVID για τους ανθρώπους άνω των 60 και τους ευπαθείς ομάδες, γιατί όπως σας είπα, φαίνεται ότι η ανοσία φθήνει με το καιρό και ειδικά για τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει επικαιροποιημένη δόση για την νόσο COVID και το αντιγρυπικό εμβόλιο ακόμα και σήμερα, επειδή αναμένεται έξαρση ακόμα για 1-2 μήνες της γρίπης, ακόμα και σήμερα είναι πολύ σημαντικό. Άρα τα δύσκολα είναι μπροστά από ό,τι καταλαβαίνουμε και όπως το οριοθετείτε εσείς. Σωστά. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρατάμε όλες αυτές τις αναφορές σας και ευελπιστούμε να έχουμε, όπως το είπατε και στην αρχή, μια καλή χρονιά με υγεία, που είναι το πιο σημαντικό στοιχείο το οποίο είχε αμφισβητηθεί και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και πάνω απ' όλα να έχουμε και τους γιατρούς στην πρώτη γραμμή, να είναι στελεχωμένα τα τμήματα και να ξέρουμε ποια είναι η ανταπόκριση. Να είστε καλά, καλή σεζόν. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Ακούσαμε λοιπόν την κυρία Άννα Μαστουράκου να μας μεταφέρει όλη αυτή την διάσταση σχετικά τόσο με την ανησυχία που υπάρχει με τα κρούσματα COVID από την Κίνα, όσο και με την σάρωση, θα λέει κανείς, της κατάστασης με τις ιώσεις. Από ό,τι φαίνεται, η έξαρση θα κρατήσει για τους επόμενους 2 μήνες. Επιστρέφουμε εμείς στην τοπική οικονομία και έχει φυσικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η όλη προσπάθεια που γίνεται από τις επιχειρήσεις, που οι τοπικές επιχειρήσεις κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να έχουν και την εξωστρέφεια και την απόδοση και το αποτέλεσμα. Συνεχίζει να θέτει ψηλά τον πύχη η Τροκομική Μεσσηνίας. Απέσπασε 5 βραβεία ποιότητας και γεύσης στο Dairy Expo 2022. Φέτα Pop, Σφέλα, τα γνωστά προϊόντα του τόπου Pop, γίδινο τυρί, γραβιέρα Μεσσηνίας και κεφαλοτήρι κέρδισαν τις εντυπώσεις. Άλλη μια σημαντική διάκριση για την Τυροκομική Μεσσηνίας, αποσπώντας 5 βραβεία στην 4η αξιολόγηση ελληνικών τυριών Dairy Expo 2022. 5 βραβεία κερδίσαμε στην 4η αξιολόγηση ελληνικών τυριών που γίνεται 2 χρόνια στην έκθεση Dairy Expo. Αυτά είναι ένα χρυσό για το γίδινο, ένα χρυσό για τη σφέλα, ένα αργυρό για τη φέτα, ένα χρυσό για το κεφαλοτήρι και ένα αργυρό για τη γραβιέρα. Και φτάνουμε σίγουρα στα 50 συνολικά βραβεία διεθνής, παγκόσμια και πανελληνία. Είναι σημαντική διάκριση για μας, καθώς αναγνωρίζει τον κόπο μας, τον κόπο 3 γενιών, από τους παππούδες, τους πατεράδες μας και την 3η γενιά και εμάς. Αυτό που συνεχίζει να την κάνει ξεχωριστή και να διακρίνεται συνεχώς είναι ο παραδοσιακός τρόπος παραγωγής που εφαρμόζει από το 1950 μέχρι και σήμερα και φυσικά η ποιότητα του γάλακτος που χρησιμοποιεί αλλά και των σύγχρονων εγκαταστάσεων. Είναι ασφαλώς η πρώτη ύλη του νομού, του γάλακτος δηλαδή, που είναι ντόπια και μεταφέρεται πολύ σύντομα στο τυροκομείο, δηλαδή όσο πιο φρέσκο γίνεται το γάλα, ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι οι παραδοσιακές συνταγές που εφαρμόζουμε
τρεις γενιές τώρα. Και το τρίτο είναι ότι συνδυάζουμε και την εξέλιξη στην τεχνολογία με πάρα πολύ καλές, άριστες, να το πω, υγειονομικές συνθήκες. Πολύ μεγάλη καθαριότητα. Το τριγωνίο μέσα στην παραγωγή είναι σαν νοσοκομείο. Οπότε όλα αυτά συνδυάζουν την παράδοση, την τεχνολογία, τη γρήγορη συλλογή, την καλή ποιότητα, την καλή πρώτη ύλη και βγάζουμε αυτό το τελικό προϊόν. Τα επόμενα βήματα τέλος έχουν να κάνουν με τον εξυγχρονισμό, βαδίζοντας στις νέες τάσεις που έχει διαμορφώσει η αγορά του εξωτερικού. Η εξέλιξη πρέπει να συνυπάρχει στον τομέα το δικό μας με τη σταθερότητα. Για τώρα, σταθερότητα δηλαδή, πρέπει να έχεις πάντα μια μόνιμη σταθερή ποιότητα και ταυτόχρονα να εξελίζεις τον τρόπο παραγωγής ώστε να διατηρείς πάντα και την ποιότητά σου. Εξελίσσονται τα δεδομένα στο θέμα ότι στο εξωτερικό είναι η τάση πλέον τα προϊόντα, τα τριγωνικά να μην είναι στον πάγκο αλλά να είναι σε συσκευασίες πιο μικρές του κιλού, του μονόκιλου, 200 γραμμάρια ειδικά στη Σουηδία. Και εκεί είναι που θα πάει η αγορά μετά από 20 χρόνια και θα καθορωθεί και στην Ελλάδα, θεωρούμε, κάποια στιγμή. Οπότε εκεί μιλάμε πλέον ότι φεύγουμε από την παραγωγή, πάμε και γινόμαστε και συσκευαστές. Οπότε εκεί είναι τα επόμενα βήματα που στοχεύουμε και εμείς στην επόμενη δεκαετία να προχωρήσουμε, ώστε να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και αυτό το καταναλωτικό κοινό. Αγροεφόδια τροπής. Σε έναν χώρο 1.200 τετραγωνικών μέτρων καλύπτουμε τις καλλιεργητικές σας ανάγκες. Λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, αρδευτικά συστήματα, γεωργικά μηχανήματα, πατατόσποροι, μελισσοκομικά και οτιδήποτε χρειάζεται ο παραγωγός. Στα φυτωρία μας θα βρείτε παράλληλα τις καλύτερες προτάσεις για καρποφόρα, καλοπιστικά φυτά και εναλλακτικές καλλιέργειες. Άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Εξειδικευμένες συμβουλές. Αγροεφόδια τροπής. Πάντα δίπλα στον παραγωγό. Δημοτική επιχείρηση Ίδρυυσα Αποχέτευση Τρίπολης. Χρόνια πολλά, ήδη στην υπηρεσία των συνδημοτών μας, των συμπολιτών του Δήμου Τρίπολης, για σταθερή και ασφαλή Ίδρυυσα Αποχέτευση. Μέλημά μας μοναδικό, η άμεση επίλυση κάθε σχετικού προβλήματος ή αιτήματος και η άριστη σχέση με τους καταναλωτές μας. Αυτή η σχέση μας επιτρέπει να ευχηθούμε καλές γιορτές και καλή χρονιά, με υγεία και όμορφες στιγμές σε όλους. Βολβή, η βρόσιμη θησαυρή της αρκαδικής γης. Βολβή Τρίπολης, με ρίζες στην αρχαιότητα. Ξεχωρίζουν για τις φαρμακευτικές ιδιότητες και τα θρεπτικά συστατικά που τους καθιστούν διατροφικά πολύτιμους. Νόστιμοι σε κάθε μαγειρική τους παραλλαγή. Ο αρκάς παραγωγός Χρήστος Μπυράτσης φέρνει στο πιάτο σας ένα μοναδικό superfood. Το προϊόν είναι βιολογικότατο. Είναι καθαρό. Είναι αυτό, δεν υπάρχει σε όλο τον κόσμο καλλιέργεια, είμαι ο μοναδικός. Βιολογική Βολβή Τρίπολης και πώληση σπόρων με την φροντίδα του παραγωγού Χρήστου Μπυράτση. Πάμε στην ενημέρωσή σας με τα ζητήματα της Αρκαδίας. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης, ο Μινάς Αρτόπουλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέμη. Τι γίνεται με τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων στη Νέα Δημοκρατία και σε ρωτάω γιατί αυτό το ερωτηματικό έχει αρχίσει να παίρνει πολλές διαστάσεις. Αναζητά απάντηση για το τι πρόκειται τελικά να συμβεί με τους αντιπεριφερειάρχες. Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Το βάλαμε χθες. Και μετά την χθεσινή μας αναφορά είχα μία επικοινωνία με πηγή από τη Νέα Δημοκρατία σε κεντρικό επίπεδο για να καταλάβω και εγώ τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί ουσιαστικά ο κύριος Μπρατάκος έβαλε το ζήτημα του ασυμβίβαστου των αντιπεριφερειαρχών με τα βουλευτικά ψηφοδέλτια σε μία συνέντευξή του σε μία εφημερίδα. Δεν έχει γίνει κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν υπάρχουν διάφορα ερωτηματικά. Αυτό το οποίο μου μεταφέρθηκε και το μεταφέρω με τη σειρά μου είναι ότι ακόμα και να παραιτηθεί ένας αντιπεριφερειάρχης τώρα ή αν αντικατασταθεί τώρα,
πάλι θα μείνει εκτός βουλευτικών ψηφοδελτίων, διότι είναι σαν να φεύγει κάποιος από μία θέση ένα-δύο μήνες πριν τις εκλογές, ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν σε αυτή την θέση διοίκησης ενός αντιπεριφερειάρχη και να το κάνει λίγο πριν τις βουλευτικές εκλογές. Άρα λοιπόν, επειδή η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να ανοίξει μέτωπα με βουλευτές, που καταλαβαίνεις ότι είναι λογικό σε πολλές περιοχές, δεν μιλάω μόνο για την Αρκαδία ή μόνο για την Πελοπόννησο, σε όλη την Ελλάδα είναι λογικό να γκρινιάζουν και να μην θέλουν απέναντί τους σε κάποιες περιπτώσεις αντιπεριφερειάρχες που έχουν πίσω τους και ένα μηχανισμό της κάθε περιφέρειας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και αυτό το οποίο ουσιαστικά λέει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ανεπισήμως είναι ότι είναι σαν να ένα μήνα πριν τις βουλευτικές εκλογές να παραιτηθεί κάποιος από πρόεδρος ενός οργανισμού ή από γενικός γραμματέας που έχει ασυμβίβαστο και μετά να τον βάλουμε στα βουλευτικά ψηφοδέλτια. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτό ισχύει και για χωρικούς και γενικά για τους υπόλοιπους αντιπεριφερειάρχες των τομέων. Γενικά για όλους. Δεν υπάρχει καμία εξαίρεση. Και έτσι όπως μου μεταφέρθηκε, ουσιαστικά αποκλείονται όλοι. Δηλαδή όλοι όσοι είναι αντιπεριφερειάρχες αυτή τη στιγμή ή ήταν τέλος πάντων μέχρι 31 Δεκεμβρίου, δεν μπορούν να είναι υποψήφοι. Βέβαια, επειδή με τα κόμματα ποτέ δεν βγάζεις άκρη 100%, γιατί σήμερα μπορεί να λένε αυτό, αύριο να ισχύσει κάτι άλλο. Γενικώς το λέω. Καλό θα ήταν να υπάρχει μια ξεκάθαρη οδηγία, γραπτή εννοώ, σε κομματικό επίπεδο, για να αποσαφινιστεί πλήρως ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος, μιας και έχει ξεκινήσει η διαδικασία συγκρότησης ψηφοδελτίων. Πάντως, οι τελευταίες πληροφορίες τις οποίες και μας μεταφέρεις δείχνει ότι οι αντιπεριφερειάρχες δεν θα περιλαμβάνονται στα ψηφοδέλτια. Ανοίγεις πληροφορίες βραδιάτικα. Ναι, δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί έχουμε και γιορτή αύριο και βλέπω εξελίξεις σημαντικές στο συγκεκριμένο ζήτημα. Για να δούμε. Είναι λίγες μέρες ούτως ή άλλως στις οποίες θα καταλήξει η Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, φυσικά και τα υπόλοιπα κόμματα, στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων μέχρι το τέλη του μήνα. Αυτό θα έχει στοιχειοθετηθεί στην ολότητά του. Πάμε να δούμε λίγο και ένα άλλο θέμα. Τώρα ένα άλλο θέμα, γιατί σωστά το προσέγγισε και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, ο κ. Τρουπής. Έχουμε αποζημιώσεις οι οποίες δίνονται, αλλά εξαιρούν τους παραγωγούς μήλου. Ναι, είδαμε μία ανακοίνωση πριν από 3 μέρες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Και η ανακοίνωση αυτή έλεγε ότι εξαιτίας προβλημάτων που έχουν προκύψει με την παραγωγή μήλου ανά την Ελλάδα, με την ενεργειακή κρίση που αυξήθηκε το κόστος, με προβλήματα τα οποία προέκυψαν σε αγορές του εξωτερικού για διάφορους λόγους όσον αφορά τις εξαγωγές και για μία σειρά από άλλους αστάθμητους παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά τους παραγωγούς μήλου στην χώρα μας, βγαίνει μία αποζημίωση 300 ευρώ ανά παραγωγικό στρέμμα. Αυτό αφορούσε τους παραγωγούς της Λάρισας και μία σειρά περιοχών στη Βόρειο Ελλάδα. Όμως αυτό το οποίο δημιούργησε εντύπωση και προκάλεσε και την αντίδραση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας και του Αγροτικού και Κοινοτροφικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας, που ένωσαν τις φωνές τους και έστειλαν μία επιστολή προς το Υπουργείο, είναι ότι εξαιρέθηκαν η παραγωγή της περιοχής μας εδώ, του νομού Αρκαδίας. Μια περιοχή Θέμη, όπου θεωρείται η σημαντικότερη περιοχή παραγωγής μήλου στη Νότια Ελλάδα. Υπάρχουν χιλιάδες στρέμματα όπου καλλιεργούνται μήλα. Υπάρχει και το προϊόν POP, τα Delicious Πιλαφά. Και η παραγωγή εδώ, στην Αρκαδία, αντιμετωπίζουν ακριβώς τα ίδια προβλήματα με τους παραγωγούς της Λάρισας ή με τους παραγωγούς της Φλόρινας και των άλλων περιοχών της Βορείου Ελλάδος. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο ζητά εύλογα το Επιμελητήριο και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός είναι να αρθεί αυτή η αδικία.
Την ίδια ώρα κατατέθηκε και ερώτηση στην Βουλή από τον βουλευτή Αρκαδίας, τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, και περιμένουμε πλέον τις απαντήσεις του Υπουργείου. Θέλουμε να πιστεύουμε, και λόγω εκλογών για να μην κρυβόμαστε, αλλά και με την κοινή λογική, ότι αυτή η αδικία θα πάψει να υφίσταται το επόμενο διάστημα. Η κοινή λογική δεν ισχύει ποτέ στην πολιτική λογική, και το έχουμε δει πόσες φορές και πόσες έχουν αδικηθεί οι παραγωγοί σε όλα τα επίπεδα, και κάπου κάποιοι όλοι κρύβονται γύρω από κανονισμούς και γύρω από άλλες διαδικασίες που δεν προβλέπονται και παραπέμπουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν την καθυστέρηση και έχουν άλλα ζητήματα. Πάμε λίγο να δούμε και τα της αυριανής ημέρας. Έχουμε την τελετή καθαγιασμού των υδάτων. Σε ποιες περιοχές? Αύριο είναι ο αγιασμός των υδάτων και είναι μια ευκαιρία για πολύ κόσμο και λόγω του τριημέρου να συνδυάσει τη θρησκευτική εορτή αυτή με μια βόλτα στην Αρκαδία, όπως συνήθως γίνεται. Είναι και ο καιρός εξαιρετικός. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι 11 η ώρα αγιασμός των υδάτων στο παράλιο Άστρος παραδοσιακά συγκεντρώνει αρκετό κόσμο κάθε χρόνο τέτοια μέρα. 12 στο φράγμα του ποταμού Λάδωνα στην Γορτινία. Αγιασμός των υδάτων θα γίνει και στο στριβάνι του πάρκου των Φιλοδέντρων στην πόλη της Τρίπολης, στη λίμνη Τάκα, στο Λεβίδι και σε μία σειρά από άλλες περιοχές, και στον Δήμο Μεγαλόπολης και στον Δήμο Νότιας Κινουρίας. Θα έχουν προγραμματιστεί αντίστοιχες εκδηλώσεις για αύριο το πρωί. Μινά Αρτοπλή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν ο συνάδελφος από την Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης που μας περιέγραψε το όλο πλαίσιο. Μας άφησε και αυτή την πολιτική στιγμή, την οποία θα έχουμε τη δυνατότητα να την δούμε και τις επόμενες μέρες. Επιστρέφουμε όμως στο δεύτερο θέμα το οποίο σχολιάσαμε και έχει να κάνει με το να συμπεριληφθούν οι μελοπαραγωγοί Αρκαδίας στην ενίσχυση de minimis. Ζητά και το επιμελητήριο αλλά και ο αγροτικός συνεταιρισμός με κοινή επιστολή τους προς τον αρμόδιο υπουργό. Η εξαίρεση των μηλοκαλλιεργητών της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας προκάλεσε την αντίδραση του Επιμελητηρίου και του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού, που με κοινή τους επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζητούν τις αποζημιώσεις de minimis για τους παραγωγούς της περιοχής. Επικροτούμε, εξυπακούεται ότι κάποιες περιοχές όπως είναι η Λάρισα, η Καστοριά, η Κοζάνη, η Φλόρινα, η Πιερία και η Μαγνησία επρόκειτο να αποζημιωθούν με τον κανονισμό de minimis. Αλλά προς έκπληξή μας, και θεωρούμε τον εαυτό μας αδικημένο που εξαιρεθήκαμε σαν ΠΕ Αρκαδίας, από τη διαδικασία αποζημίωσης de minimis. Εξού και έγινε αυτή η κοινή προσπάθεια με το Επιμελητήριο και την Ένωση προς τον πρόεδρο του ΕΛΕΓΑ, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κοινοποιήθηκε στον Περιφερειάρχη, στον Δήμαρχο Τρίπολης και στους βουλευτές της Αρκαδίας. Και τους καλούμε να στηρίξουν αυτό το αίτημά μας, διότι είναι πραγματικά άδικο. Όταν κάνουμε τέτοιου είδους στηρίξεις, θεωρώ ότι πρέπει να γίνονται οριζόντια και όχι κάθετα. Και αν, εν πάση περιπτώσει, για κάποιο λόγο κάτι μας διαφεύγει, να μας εξηγήσουν γιατί οι δικοί μας οι παραγωγοί εξαιρέθηκαν. Πέρα από αυτό ότι είχαμε προβλήματα με τα καιρικά φαινόμενα, θα μου δίνετε και την ευκαιρία να πω ότι και σε προηγούμενες κοινές προσπάθειες με την Ένωση Αρκαδίας, ήμασταν η αιτία η οποία με τα αιτήματά μας οι παραγωγοί αποζημιώθηκαν, αν θυμάστε, τα 205 ευρώ να στρέμμα για τις πατάτες, καθώς και κάποια χρήματα που πήραν για τα μην αντελήσουν πυλαφά. Τα εισοδήματα των παραγωγών μήλων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας κατρακυλούν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών λόγω από τη μία του υψηλού ενεργειακού κόστους αλλά και των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στην παραγωγική διαδικασία, στη συγκομιδή και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Όσον αφορά τα μήλα, τα πιο πολλά είναι ακόμα αδιάθετα, λόγω των προηγούμενων ποσοτήτων που υπήρχαν στα ψυγεία, κυρίως Βόρειας Ελλάδας, και των μειωμένων εξαγωγών. Δεν θεωρώ ότι είναι τώρα η ώρα να λέμε τους λόγους, αλλά να μετράμε τις συνέπειες. Τα μήλα είναι απολύτα και αυτά που πουλήθηκαν ήταν σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές, το οποίο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αυξήσεις των τιμών πολλών αναλωσίμων, καθώς και της ενέργειας. Αλλά προφανώς, όταν το εισόδημα αγροτών, ειδικότερα ένα ιστορικό Αρκαδία, η οποία δεν έχει την πολυτέλεια όπως έχουν κάποιες παράκτιες περιοχές, να έχει δύο καλλιέργειες μέσα στο έτος. Έχουμε μία καλλιέργεια μέσα στο έτος, ξεκινάει από το Μάρτιο και τελειώνει τον Οκτώβριο. Εάν και τώρα αυτοί οι άνθρωποι δεν πάρουν τα δεδουλευμένα τους, πώς θα κινηθεί το εμπόριο, πώς θα κινηθεί η κατανάλωση?
Ακούσαμε τις χαρακτηριστικές αναφορές από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Τώρα με το δρόμενο Χριστούγεννα στην Καλλιτεχνούπολη προσέλκυσε μικρούς και μεγάλους στο Μαλλιαροπούλι. Ο θέατρο έπεσε η αυλαία των φετινών εορταστικών εκδηλώσεων του Δημοτρίπολης. Μια διαδραστική παράσταση. Ο Άι Βασίλης έλαβε ένα παράξενο γράμμα και για να φέρει σε πέρα στην αποστολή του ζήτησε την βοήθεια των μικρών παιδιών. Αυτό ήταν το story του διαδραστικού δρόμενου που παρουσιάστηκε στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο με τίτλο «Χριστούγεννα» στην Καλλιτεχνούπολη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα για τον εορτασμό των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Ο Άι Βασίλης λαμβάνει ένα γράμμα που είναι πολύ παράξενο, διαφορετικό από όλα τα συνηθισμένα. Ένα παιδάκι του ζητάει όχι δώρο για τον εαυτό του, αλλά για τους γονείς του και τους παππούδες του. Ο Άι Βασίλης έρχεται σε δύσκολη θέση, γιατί αυτό δεν το έχει ξανακάνει ποτέ, και έτσι απευθύνεται στους κατοίκους της Καλλιτεχνούπολης, που είναι όλοι τους ένας και ένας, γλύπτες, ζωγράφοι, μάγειρες κτλ., για να τον βοηθήσουν. Οπότε τα παιδιά αναλαμβάνουν και ρόλους και συμμετέχουν ενεργά. Δεν χρειάζεται πρόβα προηγούμενη, είναι αυτοσχεδιασμός. Βοηθάμε εμείς με την εμψυχωσή μας, τη μουσική, το παιχνίδι. Η παράσταση μεταφέρει το μήνυμα της ομαδικότητας απέναντι σε κάθε εγωιστική συμπεριφορά, δείχνοντας στα μικρά παιδιά τα ωφέλη του να λειτουργούν ομαδικά. Το ίδιο το έργο, το ίδιο το δρόμενο, εμπνέει τα παιδιά στο μήνυμα του να προσφέρουμε, του να μοιραζόμαστε, του να αγαπάμε και όχι πάντα να ζητάμε για τον εαυτό μας. Η προσφορά και το μοίρασμα φέρνουν την ίδια ανάλογη χαρά με το να παίρνουμε κάτι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε 3-0 της Λαμίας στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στην ικανοποίησή του εξέφρασε ο νέος προπονητής των Αρκάδων, Άκης Μάντζιος. Με 3 γκολ σε 13 μόλις λεπτά, ο Αστέρας Τρίπολης πέτυχε την τρίτη νίκη του στη φετινή σεζόν της Super League 1, που ήταν και η ευρύτερη και πιο εύκολη εναντίον της Λαμίας, στον ντεπούτο του Άκη Μάντζιου στον πάγκο της ομάδας αντί του Ηρακλή Μεταξά. Σέντρα του Άλβαρες, κεφαλιά του Μπαράλες, ο Καραβέλης έχασε την μπάλα στα δίκτυα, στο 18 έρχεται ο Μουνάφο. 1-0 ο Αστέρας Τρίπολης στη Λαμία. Καταπληκτική γυριστή κεφαλιά Μπαράλες, Μουνάφο παίρνει το rebound, νικάει τον Καραβέλη, 1-0 ο Αστέρας. Ο Μπαράλες πήρε την κεφαλιά, ο Ρεγκής, δεν υπάρχει φάουλ, πέρασε, μπήκε περιοχή ο Ρεγκής και άλλη καλή στιγμή, αυτό γκολ, Αντέτζο στο 24, 2-0 ο Αστέρας Τρίπολης. Πολύ όμορφη κίνηση Ρεγκής, Αντέτζο στην προσπάθειά του να απομακρύνει, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Καραβέλη. Τσίπησε όμορφα την μπάλα μπροστά για τον Σίτο. Πέρασε αυτός από τον Αντέτζο. Σίτο μπήκε περιοχή. Περιμένει ο Ρεϊκής. Πέρασε μπάλα στα δίκτυα. 3-0 στο 31. Απολαυστικός Αστέρας Τρίπολης. Σίτο και πάλι εκπληκτικά ανοίγει την κόντρα. Την κατάλληλη στιγμή σερβίρει εξαιρετικά για τον Ρεϊκής, ο οποίος έχει εύκολο έργο να πλασάρει στην κίνηση τον Καραβέλη για το 3-0. Άλβαρες στην στημένη μπάλα με φάλσο για Μπαράλες, η κεφαλιά out στο 58. Ρεγκής κέρδισε μέτρα, σούταρε, αστόχησε στο 63. Οι Αρκάδες μετά την νίκη τους αυτή έφτασαν τους 17 βαθμούς, ανεβαίνοντας έτσι στην ένατη θέση, ενώ οι Λαμιώτες μετά από ένα κακό ημίχρονο έμειναν στην προτελευταία θέση με 10 βαθμούς και συνεχίζουν τη μάχη της σωτηρίας. Νομίζω ήταν ένα παιχνίδι το οποίο για μας ήταν, θα έδειχνε το στόχο που θα έχουμε μετά το αποτέλεσμα. Και τι θέλω να πω με αυτό, θέλω να πω ότι είχαμε σαν στόχο τους βαθμούς της νίκης, να μπορέσουμε να πάμε στους 17 πόντους και να κάνουμε μια προσπάθεια μέχρι το τέλος να καταφέρει η ομάδα να μπει στην εξάδα. Σε άλλη περίπτωση θα κοιτάζαμε νομίζω πιο κάτω. Θα κοιτάζαμε από κάτω περισσότερο, θα είχαμε ενδιαφέροντα από κάτω παρά από πάνω. Τα παιδιά τα εξήλθανε, δείξαμε ότι το θέλουμε το παιχνίδι. Θεωρώ ότι στο πρώτο μήχρονο κάνουμε μια εξαιρετική εμφάνιση. Αλλάξαμε πράγματα, θα έλεγα, λίγο στην καθημερινότητά μας. Σίγουρα ο χρόνος που δουλέψαμε δεν είναι μεγάλος, αλλά τα παιδιά τα αποκριθήκανε.
είχαν καλή κατεύθυνση όσον αφορά το στόχο που θέλουμε στο παιχνίδι. Είχαμε ισορροπία στο παιχνίδι μας και νομίζω ότι κερδίσαμε δίκαια. Μπορούμε πρώτα απ' όλα να σχολιάσουμε είναι το κακό μας, το πολύ κακό πρώτο ημίχρονο που είχαμε, το οποίο δεν είχε να κάνει μόνο με διάθεση, έχει να κάνει με αρκετά αλλά πάρα πολλά λάθη. Κάτι που το έχουμε πληρώσει και στα τρία τα τελευταία παιχνίδια. Στο κάθε λάθος που κάνουμε δεχόμαστε γκολ και αυτό είναι κάτι που χρειάζεται όχι βελτίωσης, άμεσης βελτίωσης. Τι είναι αγάπη? Αγάπη είναι όσα παράγεις, όσα απολαμβάνεις, όσα μοιράζεσαι, όσα δημιουργείς, όσα επιλέγεις. Αγάπη είναι ο τόπος μας. Αγάπη είναι οι επιχειρήσεις μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Σπούργοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπούργοι της Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας. Καλή σας νύχτα.